Λέει ένα παιδάκι, αγαπώ τον Χριστό μέσα μου, όμως η Εκκλησία δεν μου χρειάζεται. Σήμερα το σύνθημα είναι, ναι στο Χριστό, όχι στην Εκκλησία. Κατά πόσο όμως αυτό είναι σωστό? Σήμερα με ρώτησε ένα παιδί της 5ης Δημοτικού σε μια διαδικτυακή ομιλία. Πώς γίνεται πάτρε κάποιος Άγιος? Συγκινήθηκα με την ερώτηση. Τι να απαντήσεις ένα παιδάκι γρήγορα και απλά? Απάντησα, με δύο αγάπες, αν αγαπάς πολύ τον Χριστό και τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι για ένα παιδί αυτή η απάντηση είναι πληρέστατη και πολύ καλή και αληθινή. Αλλά για εμάς, όχι. Λείπει κάτι βασικότατο. Η σχέση με την Εκκλησία. Στο παιδί δεν υπήρχε λόγος να το πω αυτό στο λίγο χρόνο που είχα. Αλλά στους μεγάλους υπάρχει λόγος σοβαρότατος. Διότι σήμερα το σύνθημα, το σλόγγαν, η κυριαρχούσα άποψη γύρω μας παντού είναι ναι στον Χριστό, αλλά όχι στην Εκκλησία. Πιστεύω στον Χριστό. Τον αγαπώ, αλλά αυτό το έχω μέσα μου. Με την Εκκλησία και τους ιερείς δεν θέλω πολλά-πολλά, ούτε θεωρώ ότι είναι απαραίτητα. Η πίστη, ο Χριστός, είναι μέσα μας. Δεν χρειάζονται παπάδες, λειτουργίες, εκκλησίες και τυπικά και τελειτουργίες. Αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη παγίδα του διαβόλου στο σύγχρονο κόσμο. Διότι αφού η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο του Χριστού, λέει ο διάβολος, άστο να πιστεύει στον Χριστό, όπως του αρέσει, αρκεί να μην πάει στο νοσοκομείο να γίνει καλά. Ας αγαπά και ας πιστεύει όσο και όπως θέλει. Θα παραμείνει άρρωστος όμως. Αν σκεφτείτε την απάντηση που έδωσε στο παιδί, μπορεί να την εφαρμόσει και ένας αιρετικός, ένας σχισματικός, ένας οπαδός του New Age, ένας μασόνος και ένας που πιστεύει στον Χριστό μέσω οποιαδήποτε θρησκείας. Καθώς και ένας χριστιανός με εντελώς κοσμικό πνεύμα, ο οποίος δεν πατά ποτέ το πόδι του στην Εκκλησία γενικώς, ή και την περιφρονεί, ή και δεν του αρέσει. Αγαπά ίσως κατά τη δική του κρίση τον Χριστό και τους ανθρώπους. Δεν φτάνει όμως αυτό. Θα γίνει Άγιος αν δεν είναι ζωντανό μέλο της Εκκλησίας? Όχι βέβαια. Ούτε καν θα σωθεί αν δεν έχει επαφή με την Εκκλησία, η οποία φανερώνεται φυσικά και βιώνεται στα μυστήρια της Εκκλησίας. Διότι Χριστός και Εκκλησία είναι ένα, αφού η Εκκλησία του είναι το σώμα του, παρατηνόμενο στους αιώνες και εμείς τα μέλη. Το να λέει κάποιος ναι στον Χριστό και όχι στην Εκκλησία και στους ιερείς, είναι σαν να λέει ναι στην ιατρική και όχι στα νοσοκομεία και στους γιατρούς, ναι στη νομική και όχι στα δικαστήρια και τους δικηγόρους και δικαστές. Ναι στην παιδεία, αλλά όχι στους δασκάλους και τα σχολεία. Ναι στον αθλητισμό, αλλά όχι στα γήπεδα και τους προπονητές. Το Χριστό από την Εκκλησία τον μάθαμε. Χριστιανοί, από το βάπτισμα της Εκκλησίας γίναμε. Την Καινή Διαθήκη, από την Εκκλησία την πήραμε, που την έγραψε και τη διατήρησε ανώθευτη. Υπάρχει Χριστός χωρίς την Εκκλησία του, κεφαλή χωρίς το σώμα της. Να γιατί έλεγε ο Σωσός Προφήριος. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία σώζεται, γίνεται αιώνιος. Η Εκκλησία είναι ο πηγής παράδεισος. Και ο Άγιος Κυπριανός Καρχιδόνος έλεγε πως αυτός που δεν έχει την Εκκλησία ως μητέρα του, ούτε το Θεό μπορεί να έχει ως πατέρα του. Όσο μπόρεσε να σωθεί από τον κατακλυσμό όποιος ήταν έξω από την Κιβωτό, άλλο τόσο μπορεί να σωθεί όποιος είναι έξω από την Εκκλησία. Στην εποχή μας το μεγαλύτερο πρόβλημα, η χειρότερη παγίδα για τη σωτηρία των ανθρώπων, είναι η αποσύνδεση του Χριστού από την Εκκλησία του. Η σχέση με τον Χριστό χωρίς την Εκκλησία, η αυτονόμηση των ανθρώπων, η ιδιωτικοποίηση της πίστης, η υποκειμενική σωτηρία και θεραπεία. Αυτή είναι η επικρατούσα μόδα στον κόσμο. Η απάντηση που έδωσε στο παιδί μοιάζει τέλεια, ίσως για τη δική του ηλικία όμως. Είναι όμως επικίνδυνα ελλιπής και προβληματική για όλες τις άλλες ηλικίες. Σαν να του είπα, να αγαπάς την ιατρική και τους αρρώστους. Και αυτό στην πράξη πώς βιώνεται, χωρίς τους ιατρούς και τα νοσοκομεία μέσα μου, στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, όπως εγώ θέλω και καταλαβαίνω. Όχι βέβαια. Στην πρώτη γυμνασίου θα απαντήσω αλλιώς στο παιδί. Πριν να είναι αργά και μείνει μόνο στην αγάπη και την πίστη. Εντελώς υποκειμενική, νοθευμένη και αφιλεγόμενη. Βεβαίως και αυτή. Πώς γίνεται πάτερ κάποιος Άγιος? Θα το απαντήσω. Όχι μόνο για να γίνεις Άγιος, αλλά και για να σωθείς, πρέπει να είσαι ζωντανό μέλος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, μετέχοντας σωστά στα μυστήριά της, και να το εκδηλώνεις αγαπώντας με όλη σου την καρδιά τον Χριστό και τους ανθρώπους. Όχι μόνο δηλαδή αγάπα τον πατέρα και τα αδέλφια σου, αλλά αγάπα τους ζώντας μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια. Διότι έξω από το σπίτι δεν βιώνει η αγάπη. Αν την κοπανίσεις και δεν πατάς το πόδι στο σπίτι, πώς θα τους αγαπάς, πού και πότε? Αυτή είναι ολοκληρωμένη σωτηρία απάντηση, όχι δική μου, αλλά των Αγίων και του Ευαγγελίου. Το αν θα σωθούν οι εκτός Εκκλησίας, αυτό είναι θέμα του Θεού, όχι δικό μας. Εμείς έχουμε χρέος να απαντάμε με όσα μας είπε ο Κύριος να λέμε. Τα άλλα τα ξέρει μόνο εκείνος, ως καρδιογνώστης και φιλάνθρωπος τι θα κάνει.